Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλησπέρα σας, κύριε Πλακιωτάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα πρακτικά του ζητήματος. Πώς θα διασφαλιστεί, κύριε Πλακιωτάκη, η προστασία της υγείας επιβατών και πληρώματος και τι γίνεται με τη χρήση μάσκας? Είναι υποχρεωτική και αν ναι, σε όλα τα σημεία του πλοίου? Καταρχήν, τα πρωτόκολλα όσον αφορά το νέο τρόπο μετακίνησης των επιβατών με τα πλοία της ακτοπλοίας είναι έτοιμο και θα εφαρμοστεί από την Δευτέρα 18 Μαΐου. Ταυτόχρονα με την άρση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης για την Κρήτη σε πρώτο στάδιο, μην ξεχνάμε ότι οι μετακινήσεις για τον νησιωτικό χώρο γινόταν μέχρι πρότινος μόνο για τους μονίμους κατοίκους, πλην βεβαίως κάποιων ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό κρίσιμων υποδομών και βεβαίως προσωπικό των δημοσίων έργων. Άρα από Δευτέρα τα πρωτόκολλα θα είναι έτοιμα. Η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική και για τους επιβάτες αλλά και για τα μέλη του πληρώματος και θα είναι υποχρεωτική για όλους τους χώρους του πλοίου. Πλέον, ξέρετε, και στο κατάστρωμα. Παντού θα είναι υποχρεωτική. Καταλαβαίνετε ότι πλέον η χρήση της μάσκας, η χρήση ατομικών μέτρων προστασίας και υγιεινής αλλά και ασφάλειας είναι μέρος πλέον της καθημερινότητάς μας. Θέλω να ξέρετε ότι η επιβίβαση πλέον και η αποβίβαση καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πρέπει να γίνεται με τη συνήθεια απόσταση μεταξύ των επιβατών. Όπως βεβαίως πλέον στις καμπίνες μπορεί να φιλοξενείται μόνο ένας επιβάτης, εκτός βέβαια και αν πρόκειται για οικογένεια. Το πρωτόκολλο του πλοίου θα είναι στο 50%, εκτός και αν μιλάμε για πλοίο το οποίο έχει καμπίνες, το οποίο θα περιορίζεται στο 55%. Θα υπάρχουν ασφαλή χώροι εφόσον προκύψει ύποπτο κρούσμα κορονοϊού και βεβαίως θα λαμβάνονται όλα εκείνα προς τα αυτό. Να σταθούμε παρακαλώ. Σε αυτό, κύριε Πλακιωτάκη. Παρακαλώ, εάν εμφανιστεί κρούσμα, είτε αφορά επιβάτη, είτε αφορά μέλος του πληρώματος, το διαδικαστικό τι προβλέπει? Εντάξει, θα περιορίζεται σε ένα ασφαλές μέρος, το οποίο θα έχει προσδιοριστεί από το πλοίο και βέβαια θα ακολουθείτε το πρωτόκολλο το οποίο ορίζει στο πλησιέστερο σταθμό επιβίβασης ή αποβίβασης. Θα μεταφέρεται το ύποπτο κρούσμα. Και βέβαια από εκεί και πέρα θα δρομολογούνται όλες εκείνες οι εξελίξεις. Δεν θα τίθεται σε καραντίνα ολόκληρο το πλοίο. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θέλω να επισημάνω. Σε κάθε όμως περίπτωση θα υπάρχει ένας χώρος στο οποίο θα απομονώνεται το ύποπτο κρούσμα και από εκεί και πέρα βεβαίως θα ακολουθούνται διαδικασίες της επιβίβασης ή της αποβίβασης του συγκεκριμένου ατόμου στο πλησιέστερο νοσοκομείο, το οποίο βεβαίως είναι πιστοποιημένο για να μπορεί να διαχειριστεί ύποπτα κρούσματα COVID. Κύριε Πλακιωτάκη, θα γίνονται θερμομετρήσεις? Εντάξει, θερμομετρήσεις το πιθανότερο είναι να γίνονται από 15 Ιουνίου και μετά. Με την επιβίβαση, οι επιβάτες θα πρέπει να αποσκομίζουν ένα ειδικό πληροφοριακό έντυπο, το οποίο περιέχει κυρίως πληροφορίες υγειονομικού χαρακτήρα, οι οποίες βέβαια θα αξιολογούνται από τους αξιωματικούς του πλοίου και θα φυλάσσονται βέβαια στο πλοίο. Άρα πλέον θα πρέπει να συνηθίζουμε με το νέο πρωτόκολλο επιβίβασης και αποβίβασης στα πλοία. Εμείς θέλουμε σε κάθε περίπτωση η μετακίνηση των επιβατών να γίνεται με όρους τους όρους ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η μετακίνηση προς τα νησιά γίνεται με τρόπο σταδιακό. Δηλαδή, από χθες μπορούν να μετακινούνται οι ιδιοκτήτες ή οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που άνοιξαν. Το ίδιο θα γίνει και την Δευτέρα και βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα όπου θα ανοίξουν και οι χώροι εστίασης, τα ξενοδοχεία 12μηνης διάρκειας. Άρα έχουμε μια σταδιακή μετακίνηση των επισκεπτών και επιβατών προς τα νησιά και βέβαια όλοι αναμένουμε την άειλη επιτυχημένη διαχείριση που είχε η χώρα μας στο θέμα της πανδημίας, που προφανώς έχει να κάνει σχέση
και με τη μεγάλη συνεισφορά, και θέλω να το τονίσω αυτό, τη μεγάλη συνεισφορά της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, μας δίνει το δικαίωμα να αισιοδοξούμε όσον αφορά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου. Τώρα, κύριε Πλακιωτάκη, το είπατε και νωρίτερα, οι πληρότητες έχουν μειωθεί κατά το ίμιση. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση για τους επιβάτες ή όχι? Όχι, δεν θα υπάρχει αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ξεκινάμε με πρωτόκολλο 50%. Είναι κάτι το οποίο θα το επανεξετάσουμε και θα το αξιολογήσουμε στην πορεία. Ωραία. Όσο προχωράμε σταδιακά προς το καλοκαίρι και φτάνουμε προς Ιούλιο-Αύγουστο, τι θα γίνει? Θα αυξηθούν τα δρομολόγια, θα μπουν επιπλέον πλοία, θα υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις πληρότητες? Είναι κάτι που θα το δείτε στην πράξη, στην πορεία? Προσέξτε, καταρχήν είναι η πραγματική οικονομία και η αγορά θα μας το δείξει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι όσο αυξάνεται η επιβατική κίνηση, τόσο θα αυξάνονται και τα δρομολόγια και τα πλοία, και με προσοχή θα αυξάνεται και το πρωτόκολλο του πλοίου, λαμβάνοντας όλα εκείνα τα μέτρα ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής. Σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο τουρισμό? Κοιτάξτε, και στο θαλάσσιο τουρισμό και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, αλλά κυρίως για τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ήδη προετοιμάζονται και εδώ τα σχετικά πρωτόκολλα. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους της αγοράς. Αυτό όμως που θέλω να σας ενημερώσω είναι ότι ήδη προωθείται κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα αναστέλει την αύξηση του ΦΠΑ στα ναύλα από το 12% στο 24%. Άρα το ΦΠΑ στα ναύλα θα παραμείνει 12% και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δώσει μεγάλη ανάσα, μεγάλο στην ρευστότητα των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και που θα τους βοηθήσει βέβαια σε μια δύσκολη πραγματικά περίοδο όπου οι ακυρώσεις στο συγκεκριμένο κλάδο αγγίζουν το 90%, να μπορέσουμε για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει αγορά στο συγκεκριμένο κλάδο να μπορέσουμε να τον ενισχύσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους. Και βεβαίως η μη αύξηση της τιμής του ΦΠΑ στα ναύλα είναι ένα σημαντικό, αν θέλετε, χρηματοδοτικό, τονωτικό εργαλείο στη συγκεκριμένη αγορά. Κύριε Πλακιωτάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.